Γεια! Είμαι η Βάλια Μπινίκου από το φτιάξω.gr με μία ακόμα κατασκευή με προϊόντα Bostik. Σήμερα θα φτιάξουμε ένα επιπλάκι οργάνωσης υλικών χειροτεχνίας. Θα χρησιμοποιήσουμε έτοιμα καφασάκια και την απίστευτα δυνατή Bostik All Purpose. Πάμε να δούμε τι θα χρειαστούμε. Για την κύρια κατασκευή θα χρειαστούμε κόντρα πλακέ, καφασάκια, ένα περιστροφικό δίσκο και την Bostik All Purpose. Προαιρετικά θα χρειαστούμε ένα ντενεκεδάκι, πολύχρωμα χαρτιά, μπλοκάκια και τα Bostik Glue Dots και Tape Discs. Μην ξεχάσετε να κατεβάσετε το σχέδιο από το diy.bostik.com. Ξεκινήστε από τα κοψίματα των κόντρα πλακέ. Στο κεντρικό κόντρα πλακέ σημειώστε και κόψτε ένα άνοιγμα για το χέρι. Στο τετράγωνο της βάσης σημειώστε κύκλους στις γωνίες και κόψτε. Μην ξεχάσετε να γυαλοχαρτάρετε ό,τι κοψίματα κάνετε και να ξεσκονίσετε καλά όλα τα ξύλα. Αν ο περιστροφικός δίσκος που βρείτε έχει πατούρα γύρω-γύρω, μπορείτε να την κόψετε με τη σέγα ώστε να κάτσει καλύτερα πάνω του το κόντρα πλακέ. Η προσθήκη του δίσκου είναι προαιρετική, αν και δίνει πολύ χρήσιμη λειτουργία στο επιπλάκι οργάνωσης. Τα καφασάκια τώρα θα κολλήσουν πάνω στο κεντρικό κόντρα πλακέ. Αν τα καφασάκια που έχετε βρει το επιτρέπουν, μπορείτε να κάνετε ένα κούφωμα σε αυτά, ώστε να κρυφτεί το κόντρα πλακέ το κεντρικό. Σημειώστε, κόψτε και γυαλοχαρτάρετε ό,τι κοψίματα κάνετε. Ας ξεκινήσουμε με τα κολλήματα τώρα. Απλώστε μία καλή ποσότητα Bostik All Purpose στον περιστροφικό δίσκο και κολλήστε τον στο κέντρο του κόντρα πλακέ βάσης. Όπως θα δείτε, η Bostik All Purpose είναι ένα πολύ δυνατό συγκολλητικό γενικής χρήσης και γρήγορης ορίμανσης. Τοποθετήστε τα δύο μεγάλα καφασάκια στο κέντρο του κόντρα πλακέ βάσης και σημειώστε τη θέση τους. Απλώστε Bostik All Purpose και κολλήστε το πρώτο. Στη συνέχεια, κολλήστε το κεντρικό κόντρα πλακέ και τέλος κολλήστε το δεύτερο καφασάκι στην άλλη πλευρά. Με τον ίδιο τρόπο κολλήστε και την δεύτερη σειρά με τα μεγάλα καφασάκια. Φροντίστε να βάλετε Bostik All Purpose σε όλα τα σημεία που εφάπτονται. Τέλος, στην τρίτη σειρά κολλήστε τα δύο μικρά καφασάκια βάζοντας Bostik All Purpose σε όλα τα σημεία επαφής. Αν θέλετε, μπορείτε να προσθέσετε χαρτοτενία για να φέρετε όσο πιο κοντά γίνεται τα ξύλα μέχρι να στεγνώσει η κόλλα. Αφού στεγνώσει η κόλλα, μπορείτε να βάψετε το επιπλάκι ό,τι χρώμα θέλετε. Εμείς διαλέξαμε ένα λευκό χρώμα κυμολίας. Στην πλάτη κάθε καφασιού μπορείτε να προσθέσετε χρωματιστά χαρτιά με σχέδια. Μετρήστε την εσωτερική διάσταση, κόψτε τα χαρτιά και χρησιμοποιήστε Bostik Glue Dots, τα Extra Strong, για να τα κολλήσετε. Τα Glue Dots είναι μικρές κουκίδες διάφανου συγκολλητικού διπλής όψης και προσφέρουν εύκολη τοποθέτηση χωρίς να μουσκεύουν το χαρτί όπως κάνουν οι συνηθισμένες κόλλες. Με τις κουκίδες Bostik Glue Dots Extra Strong μπορείτε να ντύσετε και ένα ντενεκεδάκι από συσκευασία με το ίδιο χρωματιστό χαρτί. Τοποθετήστε μερικές κουκίδες στη μέσα πλευρά του χαρτιού, κολλήστε στο ντενεκεδάκι και βάλτε μερικές ακόμα κουκίδες στην άλλη πλευρά του χαρτιού. Μπορείτε να σιγουρέψετε την άκρη του χαρτιού με τους αυτοκόλλητους δίσκους Bostik Tape Discs. Είναι πολύ εύκολη στη χρήση και πιο βολική από την απλή αυτοκόλλητη ταινία. Τέλος, με Bostik Glue Dots Extra Strong μπορείτε να κολλήσετε μπλοκάκια σημειώσεων στα πλαϊνά του επίπλου οργάνωσης. Το επιπλάκι οργάνωσης υλικών χειροτεχνίας είναι έτοιμο. Προσθέστε τις κόλλες και τα χρώματά σας και ξεκινήστε τις χειροτεχνίες. Με γεια!